Καλημέρα κύριε Παπαδόπετράκη. Καλή σας μέρα κύριε Ταχίνη, κύριε Σαχίνη, συγγνώμη. Καλή σας μέρα και επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που καταβάλλετε για αντικειμενική και ακριβοδίκαιη δημοσιογραφία. Σας παρακολουθώ δηλαδή και νομίζω ότι η προσφορά σας είναι σημαντική στον χώρο αυτό. Κύριε Παπαδοπετράκη, ως καντανιώτης φαντάζομαι ότι δεν προσπερνάτε το γεγονός, γιατί έτσι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο μεγάλο ολοκαύτωμα στην Κρήτη, γιατί έχουμε τις εκτελέσεις στο Κοντομαρί, αλλά το πρώτο μεγάλο ολοκαύτωμα, δηλαδή πέτρα στην πέτρα δεν έμεινε και μετά βάλαν και τις πινακίδες ότι εδώ κάποτε ήταν, είναι της Σκανδάνου. Τον έρχεται ο Γερμανός Πρόεδρος, έστω και μετά από τόσα χρόνια, σαν συμβολισμός είναι ισχυρός. Βεβαίως. Βεβαίως είναι ισχυρός. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει μια σιωπή, μια ασάφεια γύρω από το σκοπό της επίσκεψης. Η σημασία και ο σκοπός βέβαια εν τέλει θα φανεί μετά το πέρας της επίσκεψης. Ωστόσο διαρωτώνται οι κάτοικοι, και δίκαια βέβαια, τι θέλει ο πρόεδρος στην Κάντονο. Θέλει να ζητήσει συγγνώμη, μήπως. Μήπως θέλει να τιμήσει κάποιους δικούς τους νεκρούς εκεί στο νεκροταφείο, στο Μάλεμ, και παρεπιπτόντως έρχεται και στην Κάντανο. Σας λέω ερωτήματα που κυκλοφορούν στο χωριό. Μήπως θέλει να υποσχεθεί επιστροφή του αναγκαστικού δανείου ή την καταβολή αποζημιώσεων επανορθώσεων. Με δύο λόγια, μήπως θέλει, λέει, να διακηρύξει από την Κάντανο την πρώτη κομμόπολη που ισοπαίδωσε ο γερμανικός φασισμός στην Κρήτη, πως η Γερμανία αλλάζει στάση και δεν εμένει στην αδικία. Και λέγεται αυτό γιατί, όπως μεγάλος στην ηλικία άνθρωπος μου είπε, η φιλία προϋποθέτει, παιδί μου, λέει, δικαιοσύνη, και δικαιοσύνη χωρίς αποζημιώσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν νοείται, δεν υπάρχει. Ταυτόχρονα βέβαια αναφέρεται το ερώτημα μήπως η επίσκεψη στοχεύει σε αυτή την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ουσιαστικά από το επιτελείο του Σόιμπλε, συστηματικά με το Ρίχτερ και τα λοιπά, για το ξαναγράψουμε της ιστορίας. Όλα αυτά πλανιώνται στο χωριό. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει ένα θυμός σε πολλούς. Δηλαδή είναι πρωτοφανή τα μέτρα αστυνόμευσης. Όσοι θα προσεγγίσουν την πλατεία πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και θα περνάνε από έλεγχο που θα είναι μια υπάλληλος του Δήμου και ένας αστυνομικός, δεν ξέρω τι, άνθρωπος της πρεσβείας. Αυτό μερικοί το θεωρούν μεγάλη προσβολή. Δηλαδή μου λέει ένας, εγώ για να πάω στην πλατεία του χωριού μου πρέπει να περάσω από γερμανικό έλεγχο. Αυτά τελειώσανε, μου λέει. Σας δίνω τώρα μια εικόνα γύρω από το κλίμα που επικρατεί στο χωριό. Καλά, φαντάζομαι κύριε Παπαδοπετράκη, επειδή ξέρετε από εθιμοτυπικά και πρωτόκολλα ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, ότι μια στοιχειώδη ασφάλεια και καλή ασφάλεια, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας, όπως και κάθε πρόεδρος θεσμικά, δικαιούται να την έχει, αλίμονο. Ναι. Αλλά εσείς λέτε άλλο αυτό, λέτε, και άλλο το κλίμα που εμπεδώνεται. Και άλλο το κλίμα που δημιουργείται. Επίσης, υπάρχει το ερώτημα γιατί η ασφάλεια δεν εξασφαλίζεται από την ελληνική αρχή, την ελληνική αστυνομία. Γιατί έχετε εικόνα ότι θα αναλάβουν Γερμανοί, πέρα από την προσωπική ασφάλεια του Προέδρου, και την ασφάλεια του χωριού. Όχι, την ασφάλεια των δύο χώρων, της πλατείας και του αμφιθεάτρου και του φαγητού μετά βέβαια, τριών χώρων. Έτσι έχει κυκλοφορήσει. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Σας λέω, υπάρχει μια ασάφεια, και όσο δεν γίνεται μια σαφής αναφορά για τους σκοπούς και τις επιδιώξεις, ας πούμε, αυτής της επίσκεψης, τόσο φουντώνει αυτό που λέμε παραφιλολογία. Τώρα, κύριε Παπαδοπετράκη, εγώ σας το κάνω πιο σύνθετο. Έχω την εξής πληροφορία. Ότι ο Γερμανός Πρόεδρος, ο κύριος Στάινμαϊερ, θα έρθει στη Γκάνδανο, θα καταθέσει στεφάνι, θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή, θα κάνει συζήτηση με επιζώντες ή οικογένειες του ολοκαυτώματος, της Σκανδάνου, ολοκαύτωμα είναι, θα δει τις αναθεματικές πλάκες στο χωριό και στη συνέχεια θα υπάρξει μία προσφώνησή του κατά το τυπικό στο αμφιθέατρο και μία δεκάλεπτη, δεν είναι λίγο, δεκάλεπτη ομιλία του. Δεν είναι λίγο για πρόεδρο της Δημοκρατίας
στην Κάνδανο 10 λεπτά. Αν θυμάμαι καλά, στις Λυγκιάδες ήταν 4 λεπτά του ΓΚΑΟΚ. 10 λεπτά δεν είναι λίγο. Μήπως αυτό σηματοδοτεί κάτι? Πιθανότατα, αλλά σας λέω ότι βέβαια μπορεί να το κρατάνε και να μην αποκαλύπτεται, να δίνουν μόνο τη διαδικασία και να μην δίνουν τίποτα, καμιά πληροφορία για την ουσία. Δεν ξέρω. Πάντως η κυρία Κανδαράκη που έχει ζήσει και έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για αυτά τα ζητήματα, ελπίζω να είναι καλά στην υγεία της και να μπορέσει να κάνει μια συζήτηση με τον Πρόεδρο. Θα το πει πάρα πολύ ωραία, νομίζω. Όπως και οι άλλες κυρίες που το έχουν ζήσει. Υπάρχουν δύο κυρίες πολλών ετών που είχαν ζήσει και τις συνέπειες μετά, αλλά είχαν ζήσει και το ολοκαύτωμα. Βλέπανε δηλαδή πάνω από τα βουνά, γιατί ο πληθυσμός είχε ανέβει στα βουνά, βλέπανε πάνω από τα βουνά τους καπνούς των σπιτιών τους. Μικρά παιδιά τότε. Φαντάζομαι λοιπόν, κύριε Παπαδοπετράκη, ότι αν είναι έτσι τα πράγματα όπως ανακοινώνονται, υπάρχει μια καλή ρότα. Το ζήτημα είναι από εκεί και κάτω τι θα πει. Όπως σωστά είπατε, αυτό περιμένουν φαντάζομαι οι κάτοικοι της Κάνδανου. Αν δηλαδή θα αναγνωρίσει την πολύχρονη καθυστέρηση του ζητήματος των γερμανικών επανορθώσεων στην πατρίδα μας, και η πατρίδα μας δεν είναι μόνο η Κάνδανος, είναι από άκρου εις άκρου καμένη από τους Γερμανούς. Αν θα το αναγνωρίσει εμπράκτος ή αν θα πάμε στη λογική, καλά είπατε εσείς, που είχε εγκαινιαστεί από την περίοδο του αείμνηστου Σόιμπλε, με εκείνα τα ταμεία υλοβοήθειας, χρηματοδότησης, εκχιονιστικών στα Καλάβρητα κτλ. Εκεί είναι το ζήτημα, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Και ξέρετε, πάντα υπάρχουν και κάποιοι που ενδεχομένως να μην είναι ικανοποιημένοι, αλλά νομίζω η πλειοψηφία του χωριού δεν θα δεχτεί τα. Να τα πω καθρεπτάκια. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Και θέλω να μου το πείτε ως Καντανιώτης. Έχω την εξής πληροφορία. Ότι στην επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου στην Κάνδανο, και την έχω σήμερα το πρωί, δεν θα τον συνοδεύσει η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, θα βρεθεί στην Αθήνα, αλλά από την Εθνημοτυπία δεν υπάρχει καμία γνωστοποίηση, ούτε η γερμανική πρεσβεία γνωρίζει κάτι τέτοιο. Ως φαίνεται λοιπόν, ο ανώτατος πολιτιακός άρχοντας της χώρας μας, σε μία τόσο υψηλού συμβολισμού, δεν θα πω τίποτα άλλο, επίσκεψη Γερμανού Προέδρου, δεν θα είναι στην Κάνδανο. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, θα θέσει το θέμα πολιτιακά ποιος των επανορθώσεων, εσείς και ο Δήμαρχος. Τι να πω τώρα. Λοιπόν, έχω την εξής εκτίμηση. Ότι ο λόγος είναι ο εξής. Δεν θέλει να βρεθεί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας στη δύσκολη θέση να βάλει θέμα επανορθώσεων, αποζημιώσεων, επιστροφής του δανείου. Και να πω ακόμα κάτι σε σχέση με τις οφειλές της Γερμανίας που περνάει απαρατήρητο. Να θυμίσω ότι τα πρώτα χρόνια των μνημονίων η Ελλάδα αναγκαζόταν να δανείζεται από τις γερμανικές ιδιωτικές τράπεζες, οι οποίες προφανώς δεν τυπώνουν χρήμα, αλλά έπαιρναν χρήμα από την Κεντρική Τράπεζα με επιτόκιο 1% και στην Ελλάδα το δίνανε με επιτόκιο 10%. Και ότι βουλευτής μέσα στη Βουλή της Γερμανίας σηκώθηκε και είπε ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα. Είναι πολλά δηλαδή τα ζητήματα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυβέρνηση προφανώς, ο κ. Μητσοτάκης, δεν θέλουν να διαταράξουν κάποια σχέση. Τι σχέση? Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε 5 χρόνια 2 φορές έχει βάλει τη Γερμανία ο κ. Μητσοτάκης τιμόμενη χώρα στην έκθεση Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά δείχνουν ένα κλίμα, να πω, υπογειαφιλικό. Δεν ξέρω. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, εγώ θέλω να σταθούμε στο θεσμικό. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας λογικό είναι να τον συνοδεύει η πρόεδρος της δικής μας Δημοκρατίας. Και εσείς λέτε πολύ σωστά, έτσι θα αποφύγει ενδεχομένως, αν ήθελε, δεν ξέρω αν ήθελε, να θέσει το θέμα. Το ερώτημα όμως είναι, σε μια τόσο υψηλού συμβολισμού, εγώ θα πω με τις καλύτερες προδιαθέσεις να είμαστε, ότι θα έρθει ο Γερμανός πρόεδρος και εκτός από αυτό που έχει διαρρεύσει ότι θα καταθέσει στεφάνι, θα έχουμε ένα λεπτό σιγή, θα κάνει συζήτηση με πεζοντές ή συγγενείς κανδανοτιών που καταστράφηκαν, θα πάει στις πλάκες ενθύμησης και μετά θα μιλήσει 10 ολόκληρα λεπτά την αντιφώνηση και άρα το τυχόν βάρος του όποιου θέματος που είμαι βέβαιος θα το σηκώσει,
θα το έχει ο δήμαρχος περιοχής και όχι πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, όταν, κύριε Παπαδοπετράκη, είναι ομόφωνη απόφαση όλων των κομμάτων της Βουλής το περίφημο διακομματικό πόρισμα για τις γερμανικές οφειλές. Ναι, ναι. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, και αυτό εμένα μου ενισχύει την άποψη ότι δεν θέλει να πάρει θέση η ελληνική κυβέρνηση μέσω της Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν θα υπάρξει αντιφώνηση. Δηλαδή, ό,τι και να πει ο Πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας, δεν θα υπάρχει στο ανάλογο επίπεδο αντιφώνηση. Είναι φανερό. Άρα, δεν ξέρω, μπορεί να πει μόνο ιστορίες ήπιου, ήπιες ιστορίες που δεν ενοχλούν κανένα. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Πραγματικά η απορία είναι τεράστια. Μάλιστα. Ας μείνουμε εδώ και θα δούμε την Πέμπτη κοντός ψαλμός Αλληλούια. Δεν μένουμε εδώ στο θέμα, γιατί βεβαίως προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι ενώ οι Γερμανοί, και καλά το λέτε εσείς, έχουν ενημερώσει πλήρως τις τοπικές αρχές για τις κινήσεις του Γερμανού Προέδρου, από την πλευρά της Προεδρίας Δημοκρατίας δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και υπάρχει διαρροή ότι η Πρόεδρος δεν πρόκειται να κατέβει στην Κάνδανο. Σταματάει δηλαδή στην Αθήνα η όποια συνάντηση με τον κύριο Στάινμαϊερ. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Παπαδοπετράκη, καλημέρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και εγώ, να είστε καλά.